Εδώ στην ΕΡΤ, 21 μέρες πλέον πριν από τις εκλογές, στις δεύτερες κάλπες, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, τα πολιτικά κόμματα να έχουν αναπροσαρμόσει στη στρατηγική τους και σιγά σιγά να βλέπουν να ξεδιπλώνεται και ένα νέο πεδίο αντιπαράθεσης, αυτό της φορολογίας και της οικονομίας, κάτι που δεν το είχαμε δει τόσο έντονα την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, να καλησπέρισω τους εκλεκτούς καλεσμένους εδώ στο στούντιο, τον κύριο Μάκη Βορύδη, υποψήφιο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Φαραντούρη, υποψήφιο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας πέρα. Δεν είναι στο στούντιο, αλλά είναι κοντά μας η κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, είναι υποψήφια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Καλησπέρα, κυρία Λιακούλη. Και ο Νίκος Σοφιανός, μέλος της πολιτικής γραμματείας του Κομμουνιστικού Κόμματος, εδώ μαζί μας. Καλησπέρα και σε εσάς. Λοιπόν, κύριε Βορύδη, να ξεκινήσουμε με εσάς. Βλέπουμε ότι έχει πάει αλλού πλέον η συζήτηση στο θέμα της φορολογίας. Όπου έχουμε ουσιαστικά το πολιτικό σκηνικό να τσακώνεται και να, ο ένας να κατηγορεί τον άλλον ότι θα φορολογήσει περισσότερο τους Έλληνες την επόμενη μέρα. Ναι. Την παρακολουθώ αυτή τη συζήτηση. Να πω την αλήθεια, τώρα να κάνω μια. Εγώ την καλοδέχομαι. Θεωρώ δηλαδή ότι ο καθένας ο οποίος έχει να κάνει μια συνεισφορά και να πει τις ιδέες του πάνω στο ζήτημα αυτό, καλά κάνει. Επειδή καταλαβαίνω ότι η συζήτηση αυτή έχει εστιάσει στη σχέση αμέσων και μέσων φόρων. Επίσης, δεν λέω εγώ τώρα ότι είναι και κάτι συγκλονιστικό, δηλαδή να πει κάποιος ότι. Εγώ γενικά, να το πω διαφορετικά. Όποιος μου λέει για μείωση της φορολογίας, είμαι υπέρ. Είμαι πολύ εντάξει. Μου αρέσει αυτό. Τώρα, πού πρέπει να γίνει κάθε φορά η μείωση φορολογίας, αν πρέπει να μειώσει κανείς τους έμεσους φόρους, να μειώσει τους άμεσους φόρους, ποιους από τους άμεσους φόρους, προφανώς αυτό έχει μια σημασία και λίγο θέτει και τις προτεραιότητες. Απλώς τώρα, κύριε Κοντάρη, να πω κάτι, το οποίο μου δημιουργεί μια εντύπωση. Το οποίο είναι βέβαια πιο πολιτικό, είναι λιγότερο φορολογικό θέμα φορολογικής πολιτικής, είναι ένα πιο πολιτικό ζήτημα που θέλω να θέσω εδώ και στους συναδέλφους μου. Πόση σημασία έχει τώρα μια προγραμματική συζήτηση στη φάση που βρισκόμαστε? Δηλαδή, εντάξει, ακούω, ας πούμε, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Συζητάμε και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Ωραία, ας πούμε, το συζητάμε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω αντίρρηση, το συζητήσουμε. Mm-hmm. Αλλά με δεδομένο ότι ακόμα και από τις τοποθετήσεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, των στελεχών του, δεν υπάρχει προοπτική κυβερνητική στο ΣΥΡΙΖΑ. Και το αυτό ισχύει και για το ΠΑΣΟΚ. Εδώ δηλαδή, περισσότερο την καταλαβαίνω αυτή τη συζήτηση ως κριτικά σχόλια στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Παρά... Ο κυρία Μητσοτάκη να σου λέει ότι η κάλπη είναι άδεια. Η κάλπη είναι άδεια χωρίς αμφιβολία. Αλλά από την άλλη μεριά έχουμε και ένα αποτέλεσμα. Ναι. Δεν φαντάζομαι ότι και τα κόμματα τώρα υπάρχει κανένας ισχυρισμός. Δεν ξέρω αν υπάρχει να τον ακούσω. Που λέει παιδί μου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα βγει πρώτος αυτές τις εκλογές, το διεκδικεί. Ή ότι το ΠΑΣΟΚ θα βγει πρώτο, θα πάρει τον πόνους 40 ευρώ και πάει να κάνει κυβέρνηση αυτοδύναμη. Υπάρχει αυτός ο ισχυρισμός, δεν έχω ακούσει. Γιατί ξέρετε, αν δεν υπάρχει αυτός ο ισχυρισμός, εν συνεχεία συζητάμε τα προγράμματα των λοιπών κομμάτων πλης Νέας Δημοκρατίας με έναν σχετικά ακαδημαϊκό τρόπο. Δηλαδή, εντάξει, τα συζητάμε, αλλά είναι μια ακαδημαϊκή συζήτηση. Δεν είναι μια συζήτηση η οποία θα καθορίσει το μέλλον του τόπου, γιατί δεν θα εφαρμοστούν. Ενδεχομένως έχει ένα νόημα να συζητάμε κριτικά το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, να πει λέει η Νέα Δημοκρατία ότι εγώ έχω ήδη μειώσει τα μερίσματα, δεν είναι αυτό το πρόγραμμά μας, έχουν ήδη μειωθεί η φορολογία των μερισμάτων, και να πει κάποιος, κακώς την έχετε μειώσει τη φορολογία των μερισμάτων, θέλω να την αυξήσω, ξέρω εγώ, που το ακούω να λέγεται. Ξέρω εγώ, δεν θέλω να μειώσετε το τέλος επιτιδεύματος. Εμείς είπαμε ότι μέσα στο πρόγραμμά μας είναι να καταργήσουμε το τέλος επιτιδεύματος. Δεν θέλουμε να μειώσουμε το τέλος επιτιδεύματος, το κάνετε αυτό, πρέπει να κάνετε κάτι άλλο. Αλλά αυτά τα δέχομαι ως κριτικά σχόλια στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Όχι όμως τώρα να συζητήσουμε εναλλακτικά προγράμματα, γιατί πώς θα εφαρμοστούν τα εναλλακτικά προγράμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί ότι έχετε μια κρυφή ατζέντα φορολογίας και θα φορολογήσετε τον κόσμο. Α, δεν το ξέρω αυτό γιατί το λένε. Δεν το ξέρω γιατί το λένε. Γιατί εκείνο το οποίο έχω δει είναι τα συγκεκριμένα πράγματα που έχουμε καταθέσει. Και κοιτάξτε, να πω και κάτι για τα θέματα της αξιοπιστίας προς πάσα κατεύθυνση και με πολύ αγάπη στους συναδέλφους και με πολύ σεβασμό. Αλλά αυτό το οποίο είναι η αλήθεια είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία αυτά τα οποία είπε προεκλογικά το 19, αυτά τα εφάρμοσε μέχρι κεραίας. Όλα. Είπαμε ότι θα μειώσουμε τον ένφια κατά 30%, τον μειώσαμε κατά 35%. Είχαμε πει ότι θα μειώσουμε τον εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή, τον μειώσαμε. Είχαμε πει ότι θα μειώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές κατά 2 μονάδες, μειώσαμε κατά 5. Είχαμε πει ότι θα μειώσουμε την φορολογία των επιχειρήσεων, τη μειώσαμε. Είχαμε των νομικών προσώπων, τη μειώσαμε. Την είχαμε πει ότι θα τη μειώσουμε κατά 2 μονάδες, τη μειώσαμε περισσότερο. Είχαμε πει ότι θα μειώσουμε τον ένφια κατά 30%, τη μειώσαμε κατά 35. Είχαμε πει, και δεν το είχαμε πει μάλλον αυτό, ότι θα μειώσουμε μειώσαμε τελικά την φορολογία των γονικών παροχών μέχρι 800.000 ευρώ. Είχαμε πει ακόμα ότι, μάλλον δεν το είχαμε πει αυτό, ότι θα αυξήσουμε
αυξήσαμε τελικά τον κατώτατο μισθό. Θέλω να σας πω δηλαδή, τρεις φορές, 20%. Θέλω να σας πω ότι εμείς έχουμε χτίσει μια σχέση αξιοπιστίας με τους πολίτες. Γιατί αυτά που τους είπαμε στο προεκλογικά, τα τηρήσαμε. Άστε. Και τα τηρήσαμε σε ένα περιβάλλον που έπρεπε ταυτόχρονα να κάνουμε και πολύ σημαντικές κοινωνικές μεταβιβάσεις. Έπρεπε να δώσουμε 40 δις και παραπάνω για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων για τον κορονοϊό. Δώσαμε ήδη 8 δις για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων για την ενεργειακή κρίση. Θέλω να πω, αυτά τα ποσά δεν τα είχαμε υπολογίσει όταν κάναμε το λογαριασμό μας στον προεκλογικό το 19. Ωραία. Καταφέραμε και το πετύχαμε αυτό προφανώς γιατί υπεραπέδωσε η οικονομία και υπεραπέδωσαν τα έσοδα, λοιπόν, έτσι. Κύριε Φαραντούρη, τώρα καταλαβαίνω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι βασικά. Εσείς μάλλον αλλάξατε τελείως στρατηγική σας σε αυτές τις εκλογές. Πήγατε στις πρώτες κάλπες καλώντας τον κόσμο να στηρίξει συνεργασίες, κυβερνητικές συνεργασίες κτλ. Δεν σας βγήκε αυτό το πράγμα. Τώρα πάτε στη λογική της οικονομίας. Έχετε γυρίσει. Κατηγορεί την κυβέρνηση ότι θα φορολογήσει τον κόσμο την επόμενη μέρα. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Μου κάνει εντύπωση ο κύριος Βορύδης ότι είναι σαν να μας λέει προχωράμε μόνοι μας και μας είναι εντελώς αδιάφορες οι θέσεις και οι απόψεις των άλλων κομμάτων, διότι εμείς είμαστε η δύναμη η οποία δεν έχουμε ανάγκη να ακούσουμε τίποτα παρά έξω από το δικό μας αφήγημα. Να θυμίσω στον κύριο Βορύδη αυτό που λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, «Ζεύς μεγάλους κόμπους υπερεχθέρι». Ο Δίας εχθρεύεται, απεχθάνεται και τιμωρεί τους μεγάλους κομπασμούς. Εμείς λοιπόν προσερχόμαστε στο δημόσιο διάλογο με μεγαλύτερη ταπεινοφροσύνη. Βεβαίως και με ένα κακό αποτέλεσμα, αλλά ως κυβερνητικό κόμμα και με ένα αφήγημα και με μια κυβερνητική πρόταση, κύριε Βορύδη, διότι κυβερνήσαμε αυτή τη χώρα και ήμασταν οι πρώτοι από καταβολής ελληνικού κράτους που αφήσαμε γεμάτα ταμεία. Και αφήσαμε γεμάτα ταμεία και μια κοινωνική και οικονομική συνοχή αξιοσημείωτη για τη λέλαπα. Άρα πιστεύετε ότι μπορεί να κερδίσετε τις εκλογές. Άρα λοιπόν εμείς προσερχόμαστε με το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, γνωρίζοντας τους αρνητικούς συσχετισμούς, χωρίς όμως να απεμπολούμε την κυβερνησιμότητα που χαρακτηρίζει και το πρόγραμμά μας και το όραμά μας για μια καλύτερη Ελλάδα και μια καλύτερη ζωή των Ελλήνων πολιτών. Ως προς τα προγράμματα, επειδή με ρωτάτε κύριε Κοταρίδη, ξεκινήσαμε λοιπόν και εμείς να κοινωνούμε το πρόγραμμά μας, το ποσοτικοποιημένο, κοστολογημένο πρόγραμμά μας, και φαίνεται αυτό δεν αρέσει στην κυβέρνηση, διότι αποδεικνύεται εύνης ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας έχει πολύ από το να είναι κοστολογημένο μέχρι δραχμής, μέχρι δεκάρας, μέχρι ευρώ, για να μην παρεξηγηθώ, όπως το αντίστοιχο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και φαίνεται λοιπόν ότι αυτό το πρόγραμμα, το οποίο είναι κοστολογημένο και μάλιστα προσκάλεσε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τον κύριο Μητσοτάκη, αν θέλουν να πάνε μαζί σε κάποιο ανεξάρτητο φορέα, να καταθέσουν τα προγράμματά μας, να τα αξιολογήσουν, να τα κοστολογήσουν και μετά να αντιπαρατεθούν κιόλας σε ένα δημόσιο διάλογο. Και μέχρι στιγμής απάντηση δεν έχουμε πάρει σε αυτό. Το πρόγραμμα μας, λοιπόν, το κοστολογημένο πρόγραμμά μας, λέει μερικά πράγματα που κάνουν τη ζωή του Έλληνα καλύτερη. Και τα οποία προφανώς δεν θέλει να τα ακούει η Νέα Δημοκρατία. Αυτά λέμε, για παράδειγμα. Ναι, θα τα πείτε, αλλά αυτά δεν τα λέγατε στις προηγούμενες εκλογές. Τα λέγαμε. Ενδεχομένως δεν τα λέγαμε με την κρυστάλλινη, την αποσαφηνισμένη, την ξεκάθαρη φωνή που μπορεί να προσπαθούμε να τα πούμε τώρα. Έχουμε κάνει και εμείς την αυτοκριτική μας. Αλλά κύριε Κοταρίδη, τα λέγαμε. Υπάρχουν, είναι δημοσιευμένα. Το κοστολογημένο πρόγραμμά μας υπάρχει από την έκθεση Θεσσαλονίκης, να θυμίσω και στον κύριο Βορύδη και στους τηλεθεατές μας. Και βεβαίως το κοστολογημένο πρόγραμμά μας προβλέπει, επειδή απεχθάνεται ο κύριος Βορύδης να ακούει για επιβολή φόρων, λέμε λοιπόν ότι δεν προβλέπει καμία επάκθεια σε φόρους, φοροελαφρύνσεις προβλέπει. Στους έμεσους φόρους, και κύριε Βορύδη, η συζήτηση για τους έμεσους φόρους κάθε άλλο παρά παροχημένη είναι, παρά ντεμοντέ είναι. Η συζήτηση για τους έμεσους φόρους είναι σημαντική, διότι αντί ο Έλληνας φορολογούμενος, ο καθημερινός Έλληνας πολίτης, να γεμίζει το ρεζερβουά του με 70 ευρώ, θα μπορούσε σήμερα να το γεμίζει με 50 ευρώ και να μην έχει ανάγκη ούτε το ΠΑΣ ούτε το ΙΠΑΣ. Θα μπορούσε ο αγρότης να ψωνίζει στη μισή τιμή ένα τσουβάλι λίπασμα, αντί για 100 ευρώ στα 50 ευρώ. Και θα μπορούσε επίσης ο κτηνοτρόφος να γεμίζει το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου του με 500 ευρώ πετρέλαιο αντί για 1000 που θέλει για τα 1000 λίτρα. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε εμείς είναι το εξής, ότι εν μέσω κρίσης πιστεύουμε ότι είχαμε μια καλύτερη συνταγή για να αντιμετωπιστεί και να αρχιετιστεί και μάλιστα με πιο δίκαιο τρόπο για τους ανθρώπους
τους πολλούς, για τους ανθρώπους καθημερινούς, για τους ανθρώπους του μόχθου, για τους μη προνομιούχους, για όλους εμάς, για όλους τους τηλεθετές που μας ακούνε. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας. Σας ρώτησε, κύριε Βορύδης, αν πιστεύετε ότι θα κερδίσετε τις εκλογές. Εμείς προσερχόμαστε σε μια εκλογική μάχη, προφανώς για να κερδίσουμε. Α, και σε κάθε περίπτωση, κύριε Βορύδη. Okay. Και σε κάθε περίπτωση. Παρά όχι, δεν το είχατε πει. Όχι, παρά τον ειρωνικό τόνο σας. Όχι, δεν το είχατε πει μέχρι τώρα. Γι' αυτό. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσέχει. Μέχρι τώρα διαβάζω τις ανακοινώσεις και μιλάτε για αλλαγή συσχετισμών. Βεβαίως μιλάμε για αλλαγή συσχετισμών. Μέχρι τώρα δεν έχω ακούσει. Από εσάς τα ακούω. Ότι διεκδικείτε να βγείτε πρώτοι. Καθιστά ενδιαφέρουσα τη συζήτηση. Η αλαζονία δεν είναι στο DNA μας. Όχι, δεν είναι θέμα αλαζονίας. Προσερχόμαστε με λίγο περισσότερη ταπεινοφροσύνη που προσήκησε έναν ιτημένο. Αλλά και σε ένα κόμμα είναι, το οποίο έχει διακυβερνήσει. Είναι δική σας θέση. Εγώ δεν κάνω εμείς, κάτι. Δεν είπα κάτι για μας. Προσερχόμαστε όχι για να πετροβολήσουμε, ούτε για να ασκήσουμε απλά κριτική. Ναι, ούτε για να αντιπαρατεθούμε. Να μας πείτε ποια είναι η πολιτική σας φιλοδοξία. Γιατί έχει σημασία. Η πολιτική μας φιλοδοξία είναι να κερδίσετε τις εκλογές. Η πολιτική μας φιλοδοξία, ναι. Κύριε Βορύδη, η πολιτική μας φιλοδοξία είναι να ξαναβρεθούμε στην πόλη της χώρας. Το λέει εδώ. Όχι. Μέχρι τώρα καμία πολιτική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ δεν μιλάει για τέτοιου τύπου φιλοδοξία. Μιλάει για αλλαγή συσχετισμού. Η πολιτική μας είναι... Δηλαδή, με δύο λόγια, να αμφισβητήσουμε. Επιτρέψτε μου, να βάλουμε το πολιτικό πλαίσιο για να συμφωνήσουμε στο πολιτικό πλαίσιο. Τώρα, δεν έχω πρόβλημα να μιλήσετε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε στο πολιτικό πλαίσιο. Αν το πολιτικό πλαίσιο είναι ότι λέτε ότι εμείς θα βγούμε πρώτοι στις εκλογές και διεκδικούμε να εφαρμόσουμε αυτό το κυβερνητικό πρόγραμμα, είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό το οποίο ακουγόταν μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα, εκείνο το οποίο ακουγόταν και παρακολουθώ πολύ καλά προσεκτικά τις πολιτικές τοποθετήσεις είναι η αλλαγή των πολιτικών σχετισμών και να αμφισβητήσουμε την παντοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Το λέω γιατί. Γιατί δεν έχει τρομερό νόημα να συζητάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο ο φορέας του κυβερνητικού αυτού προγράμματος δεν πιστεύει ότι πρόκειται να κυβερνήσει. Κύριε Βορύδη, το πρόγραμμά μας, εσείς. Δηλαδή, να καθίσουμε τώρα να συζητάμε. Εσείς κρεμάσατε στα μανταλάκια το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν είναι προσαρμογημένο. Αυτό είναι η προηγούμενη φάση. Συνεχίζεται, είναι η δεύτερη φάση. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ το πρόγραμμά του το ανέλησε και καταλαβαίνει ο κόσμος ότι είναι κοστολογημένο μέχρι τελευταίας δεκάρας, τότε η Νέα Δημοκρατία πετάει την μπάλα στην εξόδου. Έχουμε πει ότι δεν είναι κοστολογημένο. Λάβος, έχουμε πει, έχει γίνει αυτή η κουβέντα. Γι' αυτό λέω, απλώς και να κάνουμε την ίδια κουβέντα. Νομίζω μου κάνει φοβερή εντύπωση να αμφισβητείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσέρχεται στις εκλογές διότι επιθυμεί να αναλάβει ξανά το τιμόνι της διακυβέρνησης. Είναι προφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσέρχεται. Εγώ δεν αμφισβήτησα τίποτα. Διαβάζω τις δικές σας ανακοινώσεις. Φυσικά, οι δικές σας ανακοινώσεις τι είναι. Δεν έχουν κυβερνησιμότητα. Θα ξαναμιλήσετε λοιπόν. Πρώτη φορά ακούω από στέλεχους του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον δεν παρακολουθείτε στενά τις δηλώσεις. Πριν από μία εβδομάδα 20% ναι. Να λέει δεν πρέπει να ότι διεκδικούμε να κερδίσουμε τις εκλογές. Εμείς, κύριε το Βορύδη, ακούω πρώτη φορά αυτό. Κύριε Βορύδη, όμως δεν είναι καλός, το σέβομαι πολύ. Δεν είναι καλός σύμμαχος η αλαζονία. Μα εσείς το λέτε δεν ξαναλέω. Είναι κακό, δεν είναι καλός σύμμαχος. Και σας θύμισα τον αρχαίο Ελλήνα. Μα εγώ δεν είπα τίποτα για μας. Λέω μόνο το τι λέτε εσείς. Δεν έχω πει τι λέμε εμείς. Ο λόγος σας έτσι. Πάντα λοιπόν, ένα χρώμα λεπτής ηρωνίας, αλλά σας διαβεβαιώ ότι δεν είναι καλός σύμμαχος η αλαζονία και μάλιστα στον νικητή. Ωραία, λοιπόν, πάντως να δεχτείτε ότι δεν είναι αλαζονικό να διαβάζω τις ανακοινώσεις. Λοιπόν, κυρία, έτσι δεν είναι αλαζονικό. Τώρα, το ίδιο εγώ, παρόμοιο ερώτημα θέλω να κάνω και σε εσάς. Ποιος είναι ο ρόλος που θέλετε να έχει το Πασόκ την επόμενη μέρα? Γιατί και αν πλέον ο βασικός αντίπαλος σε αυτές τις εκλογές είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, διεκδικώντας τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εμείς νομίζω ότι δεν είχαμε καμία παλινοδία. Ό,τι λέγαμε στην αρχή, το λέμε και τώρα, το λέμε και πάντα. Πριν από μήνες μιλήσαμε για το και το θέμα των συνεργασιών το ξεχάσατε εσείς. Και εσείς είχατε μια ατζέντα, πάμε στις συνεργασίες. Θυμάστε το κακό χαμούτι Τσίπρας Μητσοτάκης. Αυτό τώρα δεν υπάρχει. Πώς δεν υπάρχει? Μια χαρά υπάρχει, κύριε Κοταρίδη. Έχουμε εμείς αλλάξει τη θέση μας απέναντι σε αυτό? Εμείς δείχνουμε τις ομοιότητες. Τις ομοιότητες που συνδέουν και τις δύο πλευρές, αφενός και αφετέρου, πώς ο ένας επιθυμεί τον άλλον πάρα πολύ στο ρόλο που σήμερα έχει, πώς ο ένας κραδένει το σκιάχτρο του αλουνού στο λαό και η Νέα Δημοκρατία λέει Μητσοτάκης ή χάος, ο Τσίπρας λέει Τσίπρας ή χάος με τον δικό του τρόπο και οι δύο λένε ότι αν δεν κυβερνήσουν αυτοί θα έρθει το χάος. Εμείς λοιπόν... Και ο Ανδρουλάκης, αυτό που είπαμε από την αρχή, είναι ότι δεν θεωρούμε ότι είναι αναντικατάστατοι, δεν θεωρούμε ότι έκαναν επιτυχημένες θητείες
και ο ελληνικός λαός υπερψήφισε τη Νέα Δημοκρατία, η οποία πραγματικά νίκησε στις προηγούμενες εκλογές και συνετρίβει ταυτόχρονα ο ΣΥΡΙΖΑ, για έναν απλό λόγο. Διότι δεν είδε στο ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης μία αξιόπιστη πολιτική πρόταση που θα μπορούσε να κυβερνήσει τη χώρα με σιγουριά και με ασφάλεια. Αυτή είναι η δική μας τοποθέτηση απέναντι στο ζήτημα. Ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Μοιάζουν μεταξύ τους και οι δύο πάρα πολύ. Mm-hmm. Και χόρεψαν πάρα πολλές φορές ενώπιόν μας μέσα στο κοινοβούλιο το ταγκό του Βάλτου, όπως έλεγα χαρακτηριστικά, τσαβουτώντας στα νερά και οι δύο, ο ένας με τον έναν τρόπο και ο άλλος με τον άλλο. Γι' αυτό δεν μου προκαλεί και καμία εντύπωση, γιατί γνωριζόμαστε καλά και με τον κύριο Βορύδη, υπήρξα και ισκιώδης του στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο θόκο του. Λοιπόν, και με τους υπόλοιπους συναδέλφους, τους οποίους εκτιμώ προσωπικά ιδιαιτέρως, έχουμε πολιτικές διαφορές πολύ συγκεκριμένες. Ο κύριος Βορύδης τώρα σαν να βαριέται σήμερα που κάνει αυτή τη συζήτηση. Βαριέμαι, μας είπε εισαγωγικά. Δεν θέλω να μιλάω, γιατί εγώ έχω νικήσει ήδη, άρα τι να συζητάμε τώρα για προγράμματα, για φορολογίες και ούτω καθεξής, αφήστε το ως έχει. Και μάλιστα μας λέει ότι όχι μόνο αυτή τη συζήτηση τη βρίσκει περιττή, που είναι δικαίωμά του να τη βρίσκει περιττή και να θεωρεί ότι, εν πάση περιπτώσει, έχει καθίσει πλέον στο θρόνο και από κάτω είναι οι Δάφνες. Αλλά όμως, για τον ελληνικό λαό έχει μία αξία. Ποια είναι η προγραμματική πρόταση του κάθε κόμματος και πώς αναδεικνύεται αυτή μέσα από το δημόσιο διάλογο. Είπε λοιπόν ο κύριος Βορύδης και συγκράτησα κάποια σημεία εισαγωγικά, παρότι βαριέται να την κάνει αυτή τη συζήτηση όπως κατάλαβα. Είπε λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν εντάξει σε όλα. Η Νέα Δημοκρατία σε όλα όσα είχε ανακοινώσει με το πρόγραμμά της το 2019 στις εκλογές και έγινε τότε κυβέρνηση. Όχι, δεν ήταν εντάξει σε όλα. Δεν ήταν καθόλου εντάξει σε όλα. Γιατί, κύριε Βορύδη, δεν μειώσατε το ΦΠΑ στους δύο βασικούς συντελεστές 11 και 22% που ήταν τίτλος στο πρόγραμμά σας στη σελίδα 7 για λιγότερους φόρους και μεγαλύτερο εισόδημα. Διαβάζω. Γιατί υπάρχουν και αυτά τα χαρτιά, ξέρετε. Αν δεν τυπώνονταν και αν δεν υπήρχαν και στο διαδίκτυο, θα ήταν πιο εύκολο για εσάς. Αυτό το κάνατε, δεν το κάνατε. Δεν κάνατε επίσης τη μείωση των έμεσων φόρων, της έμεσης φορολογίας. Από όπου το κράτος εισπράττει και εισπράττει και από τις παροχές υπηρεσιών που μαστίζουν πια τις φτωχές και τις μεσαίες τάξεις. Αντιδράσατε στην φορολόγηση, στην καταλήγω φορολόγηση των μερισμάτων που κυρίως πλήττει της εταιρείας Μαμούθ. Αντιδράσατε αμέσως, να μην δυσαρεστήσετε τους εκλεκτούς σας φίλους. Διατέθηκαν 60 δισεκατομμύρια ευρώ στη διάρκεια της πανδημίας χωρίς στοχοθεσία και αυτά πηγαίνοντας σε τραπεζικές καταθέσεις. Υπήρχε φτωχοποίηση και μείωση σύμφωνα με τα στοιχεία τα επίσημα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 7,4% της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων πολιτών. Και δεν λέτε τίποτα γι' αυτό. Έρχεστε σήμερα και λέτε στον κύριο Κοταρίδη και σε εμάς όλους, βαριέμαι να κάνω αυτή τη συζήτηση αλήθεια. Την ίδια ώρα όμως που 270 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το δημόσιο, είναι το ιδιωτικό, συγγνώμη, χρέος σε φαντς, σε τράπεζες, σε εφορίες και ούτω καθεξής. 4 εκατομμύρια αφημοί πολιτών της Ελλάδας χρωστούν στην εφορία και πάνω από 1 εκατομμύριο κόκκινα δάνεια. 2023 και 2024 94.000 σπίτια βγαίνουν στον πληστηριασμό και κατά τα άλλα βαριέστε να την κάνετε αυτή τη συζήτηση. Εγώ ήθελα να σας παρακαλέσω λοιπόν, παρότι βαριέστε, αυτή τη συζήτηση να την κάνουμε. Να κάνουμε κι εμείς μια παραχώρηση, παρότι τα αισθήματα είναι έτσι τα δικά σας, και να ακούσουμε τι έχετε να πείτε σε αυτόν τον κόσμο που καταργήσατε κάθε ρύθμιση και το σπίτι του θα βγει στο σφύρι. Τι έχετε να πείτε στους ανθρώπους που την έμεση φορολογία την υφίσταται καθημερινά, ενώ εσείς θεσπίσατε αφορολόγητο για την περιουσία των 800.000 ευρώ έκαστο γονέα και παππούδες, φτάνει 4,2
Εγώ τουλάχιστον δεν έχω τέτοια περιουσία, κύριε Βορύδη. Δεν είδα το δικό σας ποθενέσχες. Αλλά δεν ξέρω σε καμία περίπτωση ποιος από τη μικρή και μεσαία τάξη έχει 3 εκατομμύρια Ωραία. Ευρώ να μεταβιβάσει στο παιδί. Να ακούσουμε λίγο και τον κύριο Σοφιανό. Ναι, κύριε Κοταρίδη, και τελειώνω. Και αυτός ανήκει στη μεσαία και στη μικρή τάξη και πρέπει να είναι αφορολόγητος. Να μας τα εξηγήσετε αυτά λοιπόν. Πώς θα τα κάνει η νέα κυβέρνησή σας που λέτε ότι θα είστε ούτως ή άλλως και ξεκινάτε από τις επόμενες εκλογές χωρίς καμία αμφισβήτηση. Καλό θα ήταν με την αφορμή της δικής μας ταπεινής παρουσίας δίπλα σας ως αντιπολίτευση να μας πείτε ποιο είναι το σχέδιό σας για να ανακουφίσετε απόψε βράδυ Κυριακής που μας ακούει τόσος κόσμος, πώς δεν θα χάσει το σπίτι του, πώς θα ξεκοκκινήσει το δάνειό του, πώς δεν θα είναι στα μαύρα αφημί της εφορίας και πώς θα πληρώσει και θα βγάλει πέρα όταν έχει τέτοιους λογαριασμούς και χρωστάει ακόμα στη ΔΕΗ, χρωστάει στο φυσικό αέριο και χρωστάει πάντου εκτός κι αν υποθέσω, κύριε Κοταρίδη, ότι εγώ ζω σε έναν διαφορετικό κόσμο από αυτό που ζει ο κύριος Βορύδης και που, ξέρετε, στην τελική σκέφτομαι ότι μπορεί να είναι και πιθανό αυτό που λέω. Δηλαδή να ζούμε σε δύο τελείως διαφορετικούς κόσμους. Λοιπόν, να είστε τόσο μακριά από τον κόσμο της καθημερινότητας και της βιοβάλλησης. Τώρα θα μου επιτρέψετε μία πολύ μικρή παρέμβαση. Όχι, θα γίνει εμένα να. Μία μικρή παρέμβαση μόνο στο τελευταίο. Γιατί άκουσα τα βαριέμαι, άκουσα όλα τα υπόλοιπα με υπομονή. Επιφυλάσσομαι όταν. Αλλά αυτό το τελευταίο, προσέξτε, όπου κάποιος μιλά από το ύψος του 11% εν ονόματι του ελληνικού λαού, ενώ κάποιος ο οποίος έχει λάβει προ 15 ημερών το 40% και δεν εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό και δεν τον ακούει. Αυτό μου φαίνεται κάπως περίεργο. Ωραία, λοιπόν, δεν έχετε δικαίωμα το 11% Όχι, να μιλήσει. Δεν έχετε δικαίωμα να μιλάτε εν ονόματι του ελληνικού λαού. Δεν έχει. Έχετε δικαίωμα να μιλάτε εν ονόματι του κόμματός σας. Εν ονόματι του κόμματός σας. Αλλά να μου λέτε ότι εγώ δεν καταλαβαίνω τον ελληνικό λαό, τον οποίο τον ερμηνεύετε αυθεντικά εσείς, όχι. Λοιπόν. Τελεία. Κύριε Σοφιανά. Γιατί θέλετε κάθε φορά να προσβάλλετε. Κύριε Γιακούλη, σας παρακαλώ. Τι να κάνουμε αυτό. Παρακαλώ. Όχι. Κύριε Σοφιανά, ελάτε. Αυτό είναι. Καταρχάς να κάνω ένα σχόλιο. Έτσι, παρακολουθώ μια αντιπαράθεση η οποία προσπαθεί να προκαλέσει εντυπώσεις χωρίς να μπαίνουμε στην ουσία. Δηλαδή το τι φορολογική πολιτική ακολουθήθηκε όλα αυτά τα χρόνια από τα κόμματα τα οποία εκπροσωπούνται εδώ και που κυβέρνησαν ή συγκυβέρνησαν αυτή τη χώρα. Πού έφεραν τον ένφια, τον κακό άδικο χώρο. Κανείς δεν μιλάει για ένφια. Δεδομένος ο ένφια. Πού ψήφισαν τη μονιμοποίηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα ενεργειακά προϊόντα το καλοκαίρι. Το μόνιμο χαρακτήρα. Και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Το μόνιμο χαρακτήρα του ειδικού φόρου. Πού δημιούργησαν τους όρους του χρηματιστήριου ενέργειας ώστε να είναι ανταγωνιστικό προϊόν η τιμή και να φτάνουμε στα ύψη λογαριασμοί. Πού διαμόρφωσαν μια πολιτική η οποία κάθε χρόνο εισπράττει το 95% των φορολογικών εσόδων από τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους αυτοαπασχολούμενους και μόλις το 5% από τις επιχειρήσεις. Που πήραν 15% τα μερίσματα, τα πήγε 10 ο ΣΥΡΙΖΑ, τα πήγε 5 η Νέα Δημοκρατία. Στην επόμενη δεν θα βάζουν φόρο, θα τους επιδοτούν κιόλας. Που κράτησαν το αφορολόγητο των εφοπλιστών, που κράτησαν τα προνόμια των τραπεζών, που κράτησαν φοροαπαλλαγές, που κυνηγούν αυτόν που χρωστάει 1.000 ευρώ, αλλά τα ληξιπρόθεσμα χρέη των μεγάλων οφειλετών, αυτά είναι ανίσπρακτα και θεωρούνται τέτοια. Έχουμε ένα ταξικό φορολογικό σύστημα που υλοποιήθηκε κατά γράμμα, γι' αυτό και δεν συζητούν. Όταν φέρουμε στη Βουλή εμείς πρόταση να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Είναι το μόνο μέτρο το οποίο μπορεί να δώσει ανάσα σε ένα λαϊλατημένο εισόδημα που τελειώνει στις 15 του μήνα. Δεν υπάρχει άλλο Έχουμε μέτρο. Έχετε συμφωνήσει αυτό. Δεν, έχετε, όχι μόνο δεν συμφωνήσατε, αλλά φύγατε και από τη Βουλή και μιλάτε. Όχι, το γράφουμε στο πρόγραμμά μας. Όταν μιλάμε για κατάργηση των ειδικών φόρων, όταν μιλάμε για κατάργηση των ειδικών φόρων στην ενέργεια, στο νερό, στα καύσιμα, λένε αυτά είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, τα χέρια ψηλά. Ξέρετε, η έκθεση της Κομισιόν. Την οποία, δεν την αμφισβητούν. Ένα λεπτό. Αν καταργήσει όλους τους φόρους στο κράτος, θα μου πει για την κοστολόγηση. Να σας πω, επειδή εμείς δεν παραμυθιάζουμε τον κόσμο ότι μπορούμε να φέρουμε τους ανθρώπους πάνω από τα κέρδη, εμείς λέμε, όπως κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, εμείς λέμε ότι δεν μπορεί το 2022 οι εισηγμένες 150 με όνομα τεπώνυμο, επειδή άκουγα μια συζήτηση, ποιοι
Υπάρχει ονοματεπώνυμο 150 εισηγμένες στο χρηματιστήριο, 10,5 δις καθαρά κέρδη. Από εκεί θα τα πάρεις. Από εκεί θα τα πάρεις. Αλλιώς. Εσείς εταιρείες θα κάτσουν εδώ, νομίζετε εσείς, δηλαδή, πιστεύετε ότι θα κάτσουν στην Ελλάδα. Δεν κατάλαβα. Για να τους τα πάρετε εσείς. Δεν κατάλαβα. Αυτή η χώρα, εν πάση περιπτώσει, με ένα λαό αποφασισμένο, mm-hmm. μπορεί να πάρει και τον πλούτο που έχει και το, που τον παράγει και που έρχονται και το λιμένονται. Αλλιώς θα σηκώσουμε τα χέρια ψηλά και θα πούμε γενικευμένα, σφάξαμε γάμνα γεια σου. Όμως δεν γίνεται αυτό. Ξέρετε, η απάντηση στους πληστηριασμούς είναι αυτό που γίνεται. Είναι αυτό που γίνεται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, αποτρέποντας καθημερινά δεκάδες πληστηριασμούς. Κερδίζουμε χρόνο, κερδίζουμε. Όμως εδώ μιλάμε για τη ζωή. Μιλάμε για τη ζωή του άλλου. Και επειδή, κοιτάξτε, συζητάμε με 200 προηγούμενα την έκθεση της Κομισιόν, mm-hmm. δεν ακούω να τη σχολιάζουν. Οι εραστές και οι οπαδοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ληστών και των λόμπι, των λομπιστών των Βρυξελών, δεν τη σχολιάζουν. Όμως μιλάει για φορολογική συμμόρφωση, σε ποιους απευθύνεται. Και για διεύρυνση φορολογικής βάσης. Σε ποιους απευθύνεται? Δεν ήταν ο Κατρούγκαλος που του ξέφυγε μια κουβέντα. Προβλέπεται να λαϊλατηθεί ο αυτοαπασχολούμενος για να διευρυνθεί η πίτα. Αυτά τα λέει η έκθεση της Κομισιόν. Τι σημαίνει διεύρυνση της φορολογικής βάσης? Και επίσης, όταν πριν από 15 μέρες στο Ευρωκοινοβούλιο ψηφίσαν οι ευρωβουλευτές σας μαζί πακέτο. Τους 55 κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι προβλέπουν φορολογία στο όνομα του περιβάλλοντος της πράσινης μετάβασης και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια, σε οχήματα, αυτοκίνητα, με βάση τα νέα δεδομένα, τα νέα στάνταρ που θα διαμορφώσουν, σε κατοικία. Όλα αυτά τι σημαίνουν? Σημαίνει ότι έρχεται λυπητερή, γι' αυτό και το ζητούμενο, γιατί εμείς δεν αλλάξαμε αφήγημα, το ζητούμενο είναι ότι στις 26 χρειαζόμαστε μια μάχημη, αξιόπιστη αντιπολίτευση απέναντι δυστυχώς στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αυτή ήταν αξιωματική αντιπολίτευση και πήγαν το Μητσοτάκη στο 41 και το Πασόκ επίσης που ψήφιζε το 70% των νομοσχεδίων του. Και γι' αυτό χρειάζεται ένα ισχυρό κουκουέ ώστε να χειραφετηθεί ένας κόσμος από αυτή την πολιτική, από αυτή τη μαυρίλα, γιατί πραγματικά μπορούμε να το πάρουμε αλλιώς. Μπορεί ο λαός μας να ζήσει καλύτερες μέρες, ανεβάζοντας την αισιοδοξία του, τη μαχητικότητά του και βρίσκοντας στο δρόμο της διεκδίκησης και του αγώνα απέναντι στα νομοσχέδια που λοιπόν, θα φέρουν. Μία μικρή διευκρίνηση. 30 δευτερόλεπτα. Η φορολογική πολιτική είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών, κύριε Σοφιανέ. Γι' αυτό ψηφίσατε. Η περίοδος 15-19 που μας οδήγησαν στα μνημόνια με το γύψο και το πιστόλι στον κρόταφο ήταν μια άλλη περίοδο. Από το 19 και μετά με την ποσοτική χαλάρωση και με την αποκλειστική. Η ποιητική αρμοδιότητα στα κράτη-μέλη και στην Ελλάδα να ρυθμίσει τη φορολογική του πολιτική, θα μπορούσε κάλλιστα η κυβέρνηση τέσσερα χρόνια τώρα να μειώσει ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ. Επέλεξε να μην το κάνει. Επέλεξε αντί να μειώσει τους έμεσους φόρους, να έρθει εν είδη ελεημοσύνη και να πει: παιδιά, τι καλή που είμαι, σα δίνω το καλοκαίρι. Θα μπορούσε πολύ καλύτερο αποτέλεσμα να επιτύχει με μείωση των έμεσων φόρων. Μόνιμο χαρακτήρα. Εμείς ζητάμε να καταργηθεί μονότονα και με συνέπεια. Ακούω τώρα ουσιαστικά, καταλαβαίνω, σας κατηγόρησε λίγο για μια αλαζονική συμπεριφορά. Διερωτούμε γιατί. Γιατί πραγματικά εγώ εκείνο το οποίο είπα δεν είπα τίποτα το οποίο είναι προσωπική μου άποψη. Τίποτα. Δεν έχω πει την άποψή μου. Εγώ δεν είπα καν αν θα κερδίσει την Δημοκρατία, δεν κερδίσει την Δημοκρατία. Τίποτα δεν είπα. Αλλά παρακολουθώ τις ανακοινώσεις των κομμάτων, να μην τις διαβάζω τις ανακοινώσεις των κομμάτων. Αν μου πούνε τα κόμματα να μην διαβάζουν τις ανακοινώσεις, θα μην τις διαβάζουν. Εγώ δεν έχω δει κάποιο κόμμα το οποίο κάνει διεκδίκηση γι' αυτό. Επιτρέψτε μου. Είναι ένα πολιτικό ζήτημα να το βγάλουμε από την κουβέντα, δηλαδή. Το πολιτικό ζήτημα αυτό. Ποιο δηλαδή στη τελευταία ανάλυση, ποιο είναι το κρίσιμο. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σε αυτές τις εκλογές. Αυτές τις εκλογές, ναι, συμφωνώ, είναι άδειες οι κάλπες, αλλά κακά τα ψέματα, πριν από 15 μέρες είχαμε εκλογές. Οι κάλπες προφανώς κάτι είπαν στις προηγούμενες 15 μέρες αφού είχαν ακούσει πολλά. Εγώ δεν συμφωνώ ότι δεν έγινε συζήτηση. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι έγινε εκτεταμένη συζήτηση σε πάρα πολλά πράγματα. Και σε ζητήματα φορολογικής πολιτικής. Και για την κοστολόγηση των προγραμμάτων έχουμε μιλήσει. Δεν είναι ότι δεν μιλήσαμε για αυτά.
Δεν ανεδείχθη το ζήτημα του αν είναι κοστολογημένο ή δεν είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ στην προηγούμενο διάστημα. Δεν έγινε όλη αυτή η συζήτηση για την κοστολόγησή του από το Γενικό Λογιστήριο, και αν είναι σωστό και αν δεν είναι, και αν από πού έγινε και πού δεν έγινε. Δεν έγιναν αυτές οι συζητήσεις. Έγιναν. Τι λέω, θα μου πείτε να τις ξανακάνουμε. Εγώ τις ξανακάνουμε. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Για μην μου λέει η κυρία Λιακούλη, βαριέμαι. Δεν βαριέμαι. Αλλά το κυβερνητικό ζήτημα, δηλαδή στην τελευταία ανάλυση, αυτό που είναι το μεγάλο επίδικο αυτών των εκλογών. Να παραστήσουμε τώρα ότι δεν υπάρχει επίδικο σε αυτές τις εκλογές. Να παραστήσουμε ότι δεν ξέρουμε ότι το επίδικο αυτών των εκλογών είναι ότι πρέπει να υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας προκειμένου. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι στην πραγματικότητα η μόνη κυβερνητική πρόταση η οποία υπάρχει στο τραπέζι. Τη στιγμή, επαναλαμβάνω, για να μην μου λέτε ότι είμαι αλαζονικός, δεν τα λέω εγώ. Τα λένε τα κόμματα σας. Κύριε Βορύδη, αυτό είναι το δικό σας επίδικο. Όχι, δεν. Α, το δικό μου επίδικο, όχι, ναι, του ελληνικού λαού. Το δικό σας είναι η δηλαδή το επίδικο σας, του ελληνικού λαού δεν είναι σήμερα η αποτελεσματική διακυβέρνηση του τόπου. Βεβαίως. Εγώ έτσι καταλαβαίνω. Το επίδικο είναι οι πολιτικές που θα εφαρμόσει η επόμενη κυβέρνηση. Σωστά. Αν είστε εσείς η επόμενη κυβέρνηση, δεν πρέπει να ξέρει ο λαός ποιες πολιτικές θα εφαρμόσει. Πώς θα αναδειχθούν αυτές. Για να μην στεναχωριούσαι, αδελφέ μου, τι είπα. Είπα ότι εκείνο που έχει νόημα. Ένα λεπτό, που έχει νόημα. Κύριε Βορύδη. Ναι. Απλώς, κύριε Λιακούλη, επειδή μιλά. Να τελειώσει ο κύριος Βορύδης, κύριε Λιακούλη, και θα έρθουμε σε εσά. Ναι, ναι, βέβαια. Ωραία, ναι. Εντάξει. Όχι, επειδή δεν ακούω εγώ. Λοιπόν, εκείνο λοιπόν το οποίο που είπα ότι έχει νόημα είναι τι. Να ακούσω κριτικές παρατηρήσεις για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το να ακούω τώρα εξαγγελίες προγραμμάτων τα οποία στη τελευταία ανάλυση έτσι λέγονται για να λέγονται. Εντάξει, ασποθούν. Αλλά εκείνο που έχει μεγαλύτερη σημασία, και σε αυτό θα απαντήσω, είναι στις κριτικές παρατηρήσεις για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό θεωρώ ότι ναι, πράγματι ορθοτομεί το πολιτικό ζήτημα. Η κυβερνητική πρόταση είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και από εκεί και πέρα έχουμε σχόλια αντιπολιτευτικά. Σωστά. Πάω λοιπόν τώρα να μιλήσω για τα αντιπολιτευτικά σχόλια. Για να μην κύριε βαριέμαι. Κοταρίδη, μου επιτρέπετε. Για να μην βαριέμαι, κύριε Λιακούλη. Όχι, όμως εγώ άκουσα 6 φορές τη λέξη βαριέμαι με υπομονή. Εσείς δεν έχετε την υπομονή που δεν λέω κάτι για εσάς τώρα. Το μόνο που είπα είναι ότι κάνετε αντιπολιτευτικά σχόλια. Ένα λεπτό, κύριε Λιακούλη. Δεν κάνω αντιπαράθεση. Ναι, κύριε Λιακούλη. Να πω λοιπόν εγώ τώρα λίγο επί της ουσίας. Βάζετε στο τραπέζι. Να πω λίγο την ουσία. Κύριε Λιακούλη, ένα λεπτό να τελειώσω. Επειδή είστε και μακριά, δεν είναι εύκολο. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Πάω λίγο στην ουσία. Ποια είναι η κριτική παρατήρηση την οποία δεχόμαστε όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα? Ότι δεν έχουμε μειώσει αποτελεσματικά τους έμεσους φόρους σε σχέση με την άμεση φορολογία. Και ότι αντιθέτως λειτουργούμε χαριστικά σε σχέση με την άμεση φορολογία. Σωστά. Τι μας προτείνουν λοιπόν οι συνάδελφοί μου εδώ και τα κόμματα της αντιπολίτευσης? Μας προτείνουν να κάνουμε το εξής. Να αυξήσουμε τη φορολογία των επιχειρήσεων και των νομικών προσώπων, να αυξήσουμε τη φορολογία των μερισμάτων και κάπως σε σχέση με αυτήν την αύξηση να μειώσουμε τους έμεσους φόρους. Συνδέονται δε αυτά τα δύο. Συνδέονται δε αυτά τα δύο. Εμείς δεν προτείνουμε αυτό. Ακούστε λίγο. Εγώ θα πω λοιπόν το εξής. Πρώτον, χαίρομαι πάρα πολύ που συμφωνείτε κι εσείς ότι η φορολογία των μερισμάτων πρέπει να μείνει στο 5% αν συμφωνείτε σε αυτό. Να εξηγήσω γιατί έχει μεγάλη σημασία για να μην δημιουργούνται δε εντυπώσεις. Η φορολογία των επιχειρήσεων προφανώς δεν είναι 5%. Να εξοικειώσουμε λίγο τους πολίτες αυτό. Η φορολογία των επιχειρήσεων είναι 22% στα κέρδη τους και όταν κάνουν την διανομή των μερισμάτων, αν την κάνουν, υπάρχει μια πρόσθετη φορολογία που ήταν 15% και πήγε στο 5%. Γιατί δεν θέλουμε να αυξάνουμε τη φορολογία των επιχειρήσεων και αντιθέτως θεωρούμε ότι η κατεύθυνση πρέπει να είναι να μειώνει τη φορολογία των επιχειρήσεων. Για τον απλούστατο λόγο ότι μας ενδιαφέρει και το κρίσιμο ποιο είναι αυτή τη στιγμή στη χώρα, μετά από χρόνια από επένδυσης, να δημιουργήσουμε ένα ελκυστικό φορολογικό περιβάλλον προκειμένου να μπορούμε να προσελκύσουμε επενδύσεις. Η Ελλάδα, δεν ξέρω αν οι συνάδελφοί μου το έχουν παρακολουθήσει, έχουν περάσει 10-15 χρόνια από επενδύσεως. 15 χρόνια που συρρυκνώνεται η ελληνική οικονομία και φεύγουν επενδύσεις. Και έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια αυτή η κυβέρνηση, επιτυχημένη, να ξαναρχίσει να μεγενθύνει την οικονομία με την προσέλκυση επενδύσεων. Ένα από τα εργαλεία αυτά, όχι το μόνο, αλλά ένα από τα εργαλεία αυτά είναι προφανώς οι σχετικά χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές και μάλιστα πού? Στο κομμάτι της διανομής των μερισμάτων, δηλαδή ενώ έχουν φορολογηθεί τα κέρδη και ποια πρέπει να διανεμηθούν για να πάνε στους μετόχους. Αυτή λοιπόν είναι η πολιτική μας.
Τώρα πάμε. Το πρώτο κριτική παρατήρηση που έχω να κάνω σε αυτά που μου λέει η αντιπολίτευση ως κριτικές παρατηρήσεις στην πολιτική μας είναι, άραγε έστω ότι θα αυξάναμε τη φορολογία των μοιρασμάτων και θα την πηγαίναμε στο 15%. Ποιο θα ήταν το φορολογικό μας έσοδο από αυτό, ώστε να πούμε ότι αυτό αντιστοιχεί σε μία σοβαρή και σημαντική μείωση της έμεσης φορολογίας. Η απάντηση είναι, είναι αστεία τα συγκρινόμενα ποσά. Είναι μη σοβαρή προσέγγιση για αυτό. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω, επιτρέψτε. Ο ελέφαντας στο δωμάτιο δεν είναι τα μερίσματα και το ξέρετε. Ωραία. Όχι. Λέω γιατί γίνεται μια φορολογία. Στο πείτε δωμάτιο... τι θέλετε να φορολογίσουμε λοιπόν. Λοιπόν, τι θέλετε να φορολογήσουμε. Ο ελέφαντας, λοιπόν, ο ελέφαντας στο... Γιατί έχω ακούσει. Ακούστε. Φορολογήσουμε τα υπερκέρδη, δύο λεπτά, των εταιριών ενέργειας. Μα αυτά φορολογούνται στο 90%. Όχι, κύριε Βορύδη. Δεν σας αρέσει το 90%. Κύριε Βορύδη. Γιατί, γιατί. Ξεχάσατε κύριε μόνο Βορύδη, να κάνετε τη διαπιστωτική. Ο ελέφαντος θα θέλετε να ολοκληρώσετε. Εγώ λοιπόν επιμένω για το εξής. Ότι αυτό θα ήταν πολύ καλύτερο, ο καθένας όταν μιλάει, να έρχεται να λύσει συγκεκριμένα και κοστολογημένα, γιατί ακριβώς μιλάει. Διότι, άκουσα παραδείγματος χάρη, ότι θα μηδενιστεί ο ΦΠΑ. ΦΠΑ στα τρόφιμα. Αυτό λοιπόν είναι μία από τις εμβληματικές θέσεις της αριστεράς. Θέλετε τώρα ταυτόχρονα να μας εξηγήσετε γιατί ενώ υιοθετείτε αυτή τη θέση που ακολουθήθηκε στην Ισπανία, ταυτόχρονα στην Ισπανία εξακολουθούν να έχουν μεγαλύτερο πληθωρισμό από αυτόν που υπάρχει στην Ελλάδα στα τρόφιμα. Άρα, γιατί το λέω αυτό, διότι εκείνο που υπάρχει το πρόβλημα με τη μείωση της έμεσης φορολογίας, εκτός και αν είναι πάρα πολύ μεγάλα τα ποσά. Κύριε Βορύδη, όμως. Ναι, δύο λεπτά να πω. Δεν θα προλάβουμε. Δε, μετά μου λέει η κυρία Λιακούνη, βαριέμαι. Μόλις απαντάω, μου λέτε εσείς να σταματήσω. Μα δεν γίνεται έτσι δουλειά. Ή να πω αυτά που έχω να πω και να μην βαριέμαι. Και να μην βαριέμαι. Ο χρόνος είναι συγκεκριμένος. Θα αποδείξω ότι καθόλου δεν βαριέμαι. Ο χρόνος είναι συγκεκριμένος. Με έχει παρακινήσει η κυρία Λιακούνη. Λέω λοιπόν το εξής. Λέω λοιπόν το εξής, ότι για να έχουν νόημα αυτές οι αφαιρέσεις στους έμεσους φόρους, οι μειώσεις έμεσους φόρους, πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλα τα ποσά. Διότι αλλιώς, σχετικά μικρά ποσά δεν περνάνε καθόλου στη μείωση των τιμών. Στην πραγματικότητα δημιουργούν μια αύξηση της κερδοφορίας στις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις δεν περνάνε τα ποσά αυτά στη μείωση των καταναλωτών. Γι' αυτό και αυτό το οποίο... Αγαπητές συνάδελφοι, χλεβάσατε, που είναι η πολιτική της στοχευμένης στήριξης, δηλαδή τα ΠΑΣ. Δεν συνηθίζω να χλεβάζω τους συνομιλητές μου. Κύριε Φαντούρη, ελάτε, δεν έχω χρόνο. Όχι εμένα, δεν είπα ότι χλεβάζω. Τις κρίνω, δεν τις χλεβάζω. Σωστά. Αυτή λοιπόν την πολιτική που την απαξιώσατε, όμως αυτή είναι μια στοχευμένη πολιτική στήριξη, η οποία φέρνει πολύ καλύτερο αποτέλεσμα εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη. Από την οριζόντια μείωση. Εντάξει, κύριε Βορύδη, ο ελέφαντας στο δωμάτιο δεν είναι οι επιχειρήσεις. Ο ελέφαντας στο δωμάτιο δεν είναι ούτε οι επιχειρήσεις, ούτε τα κέρδη τους. Ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι μία χούφτα επιχειρήσεων που επισημαίνονται σε όλους τους τόνους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον ΟΑΣΑ, οι οποίες το Σεπτέμβριο του 2022 κατέγραψαν υπερκέρδη 3, δις, είναι κοστολογημένα στο πρόγραμμα που παρουσίασε ο ΣΥΡΙΖΑ στην έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο του 2022 και τα οποία μέχρι το τέλος της περίοδου έχουν ανέλθει στα 6 δισεκατομμύρια υπερκέρδη. Μία απλή ερώτηση. Εμείς λοιπόν... Μα είναι Μα τα έχουμε ακούσει. Όχι, δεν τα έχετε ακούσει. Γιατί δεν τα πήρατε. Αντί να τσαγγίσετε όταν ήσασταν στην κυβέρνηση τη μεσαία τάξη στη φορολογία. Γιατί δεν τα πήρατε από αυτούς. Κύριε Βορύδη, διότι δεν είχαν καταγράψει υπερκέρδη μέχρι το 19, τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη άρχισαν να καταγράφονται από το 21 και μετά. Σύμφωνα με όλες τις μελέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυτά που ανήκουν στα λεγόμενα πασίδηλα, να σας θυμίσω στα νομικά. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω γιατί δεν υπήρχαν υπερκέρδη το 2015-2019. Υπάρχουν από το 2021 και μετά. Να το εξηγήσω όμως. Δεν έχουμε χρόνο. Εμείς λοιπόν, όταν λέτε στην κάμερα και στους τηλεθεατές
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει να πάρει άμεση φορολογία από τις επιχειρήσεις, από πού θα τις πάρει, δεν είναι αλήθεια. Είναι εντελώς τρεψόδικο αυτό που λέτε. Εμείς δεν λέμε να φορολογήσουμε κανένα, να μείνουν όσοι έχουν οι φορολογικές συντελεστές και να κατέβουν παρακάτω στην έμεση φορολογία. Όμως δεν είναι δυνατόν σε μια χυμαζόμενη κοινωνία και οικονομία κάποιοι να μην έχουν να θερμαρθούν, το εισόδημα της κοινωνίας, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΣΑ, να έχει υποχωρήσει στο 7,5 και να υπάρχει μία χούφτα επιχειρήσεων η οποία κάνει δυσεώρητα κέρδη 6 δις. Ο Πρωθυπουργός σας ανακοινώνει πέρυσι τέτοια εποχή ότι θα τα φορολογήσει 90% και ο Υπουργός σας απέρχεται από το Υπουργείο ξεχνώντας να υπογράψει την Υπουργική Απόφαση που θα τα φορολογήσει. Όχι, κύριε Αλιακούλη, ξέχασα να υπογράψει την Υπουργική Απόφαση. Κύριε Αλιακούλη, έχω να πω το Θα μου επιτρέψετε, γιατί ο κύριος Βορύτης έβαλε πάρα πολλά θέματα και λυπάμαι πάρα πολύ κοιτάζοντας το ρολόι μου. Δύο λεπτά για να μιλήσω. Κοιτάζοντας το ρολόι μου, ότι δεν μπορώ να τα απαντήσω αυτά. Λοιπόν, ξέρει τι κάνει ο κύριος Βορύτης. Έχουμε πολλές φορές μιλήσει μαζί και κάνει πάντα το ίδιο. Ακούστε όμως. Ο κύριος Βορύτης είπε ότι όλα καλά τα έκανε. Εγώ θέλω να βάλω ένα απλό θέμα στο μέσο τηλεθεατή, όπως ακριβώς μας ακούει. Κύριε Βορύτη, για ποιο νοιάζεστε? Ξεσηκωθήκατε για τα μερίσματα όταν έχουμε ρεκόρδο δεκαετίας με μερίσματα 2,4 δις ευρώ, 40% παραπάνω μέσα σε ένα χρόνο, ουσιαστικά 17 εταιριών. Τόσο πολύ σας κόφτηκε, σας νοιάζει για 1.000 οικογένειες της Ελλάδας και όχι για τα 9.990.000 ανθρώπους ένα. Το ΕΚΑΣ δεν είπατε προεκλογικά το 19 ότι θα το δώσετε σε 350.000 συνταξιούχους? Το δώσατε? Όχι. Τους φόρους, τους έμεσους, είπατε ότι θα τους μειώσετε? Όχι. Το νόμο Κατσέλη του 2010 για την κατοικία την κύρια, είπατε ότι θα επαναφέρετε προστατευτικό δίχτυ. Πούντο. Το ψάχνουμε και δεν υπάρχει. Το ΦΠΑ το κάνατε 11% και 22%. Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ξέρετε που ζω? Ζω στη Λάρισα. Με ξέρετε καλά. Τα σεισμόπληκτα σπίτια είναι σε κοντέινερ σε αυτή τη στιγμή. 80 οικογένειες στο Δαμάσι και στην Ελασσόνα. Τους ξεχάσατε. Οι αγρότες και η παραγωγή και οι κτηνοτρόφοι πεινάνε. Οι καταστροφές μετά η μία μετά την άλλη και εσείς τους έχετε χαρατσώσει. Και αυτό το οποίο σας νοιάζει και σας μέλει και καίγεστε είναι οι 17 εταιρείες μαμούθ της Ελλάδας που κάναν ρεκόρ κερδών, μη και τους πειράξουμε. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Αλιακούλη, μια τελεία. Από το 5 στο 10%, προσέξτε κύριε Κοταρίδη, και πληρώσουν 1.000 ευρώ παραπάνω. Ή μήπως οι πλούσιοι που έχουν 4 εκατομμύρια ευρώ ακίνητη περιουσία δεν μείνουν αφορολόγητοι? Λοιπόν, κύριε Σοφιάνε, ελάτε. Αυτό κύριε είναι το μέλημά σας. Ωραία, λοιπόν, κύριε Σοφιάνε, εμείς ελάτε. Έχουμε διαλέξει πλευρά. Είμαστε με αυτούς που καθημερινά μοχθούν. Είμαστε στα κομμάτια. Εσείς το έχετε λάβει. Είμαστε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος θα επιβάλλει περισσότερο φόρο? Κατανοητό. Κύριε Αλιακούλη, δεν σας ακούμε έτσι κι αλλιώς. Πραγματικά δεν σας ακούμε. Μας είπατε στην αρχή της εκπομπής ότι εμείς είμαστε κυβέρνηση. Άρα έχει πέσει. Αν μπορούμε να κλείσουμε τον ήχο, δεν ακούει. Μας είπατε λοιπόν ότι εσείς θα είστε κυβέρνηση και οι συζητήσεις αυτές κύριε είναι... Κύριε Αλιακούλη, επειδή και πέσει ο Ιωσήφ, δεν ακούτε, μια τελεία, δεν ακούτε να μιλήσω κι εγώ γιατί... Να κλείσουμε, ελάτε. Να μιλήσω κι εγώ γιατί, εν πάση περιπτώσει, χωρίς το Μητσοτάκη δεν είχε πρόβλημα να κυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία το Πασόκ. Ελάτε. Αυτά έλεγαν πριν από τις εκλογές. Αφήστε, κύριε Σοφιανέ. Σας παρακαλώ, αφήστε να μιλήσω κι εγώ. Το λέω γιατί, εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Είναι συγκεκριμένα. Είναι συγκεκριμένα στο τι έλεγε και τι έκανε όταν κυβέρνησε και όταν συγκυβέρνησε, στο τι δεινά έχει μαζευτεί στην πλάτη ενός λαού και στο τι συμπέρασμα πρέπει να βγάλει. Γιατί εδώ ακούμε και κάτι άλλο, ότι πρέπει να εξαιρέσουμε τμήματα του κεφαλαίου. Κάποια είναι άτακτα, είναι 17 οι εταιρείες, είναι 6, είναι 6 τα δις, είναι το κεφάλαιο. Είναι το κεφάλαιο το οποίο το επιδοτούν, το φοροαπαλλάσσουν, του δίνουν δυνατότητα για δάνεια. Είναι αυτό το οποίο όταν πέφτει έξω αφήνει τα τεράστια ληξιπρόθεσμα και δεν τα εισπράττουν από αυτούς.
είναι αυτό το οποίο του κάνανε ουσιαστικά ένα εργασιακό μεσαίωνα για να είναι αναλώσιμος ο εργαζόμενος. Να μην έχει εργασιακά δικαιώματα. Να διευθετείται ο χρόνος εργασίας. Να χτυπιώνται υπερορίες. Να τσακίζεται το σπίτι του Κοσμάκη με διαδοχικούς νόμους. Απέναντι σε όλο αυτό το σκηνικό, εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει μια δυνατότητα να ρηγματώσουμε αυτόν τον αρνητικό συσχετισμό με ένα ακόμα πιο ανεβασμένο, ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γιατί αυτό είναι και η απάντηση και στην ισχύ της καλπονοθευτικής ενισχυμένης αναλογικής, η οποία κλέβει βουλευτές ουσιαστικά για να τα δώσει στη Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Λοιπόν, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε καλά. Πολύ. Εμείς θα συνεχίσουμε να μειώνουμε τη φορολογία πάντως. Εμείς θα συνεχίσουμε. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα από τα επίδικα. Να διαλέξει ο ελληνικός λαός, αν θέλει να αυξάνουμε τη φορολογία, έχει τα αριστερά κόμματα που είναι υπέρ της αυξής φορολογίας ή υπέρ της μειώσεως φορολογίας. Εμείς σας ζητάμε να τη μειώσετε και να μειώσουμε τη φορολογία. Προτιμάμε να σας δίνουμε πας. Δεν θέλουμε να μειώσουμε τη φορολογία, λέει η Νέα Δημοκρατία. Θέλει ο κόσμος να πάει να κοιμηθεί και όλα σας. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο εδώ με την Ένα Κασιμάτη. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.